Καθημερινά είναι πλέον τα περιστατικά καταγγελιών για διορισμού στο δημόσιο τομέα με πλαστά πτυχία. Με βάση τα τελευταία γεγονότα, πάρτι με πλαστά δικαιολογητικά είχε στηθεί από επιτίδειου στο δημόσιο με στόχο την πρόσληψη τη προαγωγή δημοσίων υπαλλήλων. Μάλιστα, η φάμπρικα των πλαστών δικαιολογητικών πλαστογραφούσε από βαθμού ή ακόμα και απολυτήρια ηλικίου μέχρι πτυχία. Από του ελέγχου που διενεργήθηκαν, αυτομάτω μπήκαν στο του 35.000 μονιμοποίησει και οι συγκεκριμένοι πάλι κινδυνεύουν με απόλυση. Τα μέσα μαζικής ενημέρωση των μεγάλων πόλεων τη χώρα θα προβάλλουν συνεχώ τα θέματα αυτά με αποτέλεσμα, που τονίζουν οι εκπρόσωποι τη ΑΔΔ, να φέρουν τη μεγαλύτερη μερίδα των Ελλήνων εναντίον των δημοσίων υπαλλήλων. Είναι βέβαια προφανέ πω τέτοια περιστατικά εξαπάτηση θα καταδικάζει η ΑΔΔ και ζητάει και την παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων, όχι όμω μόνο αυτών που κατήχαν το πλαστό πτυχίο, αλλά και όσων υπέγραψαν να διοριστούν με αυτό το πτυχίο. Θα πρέπει κάποια στιγμή οι φανφαρισμοί από κρατικού λειτουργού μαζί με το Αθηναϊκό Δημοσιογραφικό Λόμπι που παίζουν κάθε τόσο θέματα για πλαστά πιστοποιητικά και χαρτιά και τίτλου σπουδών υπαλλήλων που έχουν καταλάβει θέση στο δημόσιο να τελειώσει. Έχουμε επαναλάβει πολλέ φορέ ότι η θέση θα απέναντι σε αυτού που έχουν μπει παράνομα στο δημόσιο ει βάρο άλλων συμπολιτών τους, θα πρέπει να τιμωρηθούν και να του αποδοθούν ποινικέ ευθύνε, όχι μόνο πειθαρχικέ. Και μάλιστα αν θέλετε να πάμε και ένα σκαλί παραπάνω, αυτών, αυτών, των ανθρώπων τα χαρτιά κάποιοι κρίνανε ότι είναι αρκετά για να διοριστούν στο δημόσιο. Αν λοιπόν ήταν ευδιάκριτο ε, να καταλάβει κάποιο αν είναι παράνομο ή νόμιμο ένα τέτοιο χαρτί, θα πρέπει να αποδοθούν ποινικέ ευθύνε και πειθαρχικέ εξυπακούεται, ακόμα και σε αυτού που κρίνανε τέτοιου συναδέλφου μα εισαγωγικά ε, ικανό να καταλάβουν μια θέση στο δημόσιο. Μάλιστα, τα στοιχεία των ελέγχων δείχνουν ότι από τι έρευνε του φακέλου των υπαλλήλων του στενού και του ευρύτερου δημοσίου τομέα θα προκύψουν 2.500 απολύσει. Ο ίδιο Υπουργό Διοικητική Μεταρρύθμιση, κ. Μητσοτάκη, έκανε λόγο για έναν αριθμό τουλάχιστον 2.000 υπαλλήλων που θα συμπεριληφθούν στι 6.500 απολύσει, τι οποίε πρέπει να προχωρήσει η χώρα βάσει τη μνημονιακή υποχρέωση ω το τέλο του χρόνου. Με αφορμή αυτή τη δήλωση, ο πρόεδρο του Νομαρχιακού Τμήματο τη Αντεδίευρου δηλώνει πω όλη αυτή η προβολή γίνεται γι' αυτό αυτόν ακριβώ το λόγο για να μπορέσει η κυβέρνηση να προχωρήσει τις απολύσει των δημοσίων υπαλλήλων που έχει υπογράψει στο μνημόνιο, έχοντα στο πλευρό τη τη μεγαλύτερη μερίδα των Ελλήνων, που καθημερινά βλέποντα τα γεγονότα αυτά τάσσονται εναντίον των δημοσίων υπαλλήλων. Κάθε τόσο να παίζει στα μέσα μαζική ενημέρωση ένα θέμα, η πλαστή τίτλη των δημοσίων υπαλλήλων, επιτέλου σα τελειώσει. Ξεκίνησαν να χτυπάνε τους δημοσίου υπαλλήλου ω προ αυτό. Ξεκίνησαν να λένε ότι είναι πολλοί ξεκίνησαν να λένε ότι ε, διώκονται πειθαρχικά για άλλο είδους κινήσει ε, κινήσεις τους και ενέργειές τους. Ε, τώρα με την αξιολόγηση. Ας μας πούν επιτέλους ότι θέλουν να πουλήσουν κόσμο και ας αφήσουν τις ταμπέλες στους δημοσίους υπαλλήλους. Καλή και κακή τελικά υπάρχουν σε κάθε δουλειά. Άρα είναι λογικό και στο δημόσιο σε μια τόσο μεγάλη οικογένεια με τόσε δεκάδε χιλιάδε υπαλλήλων ε, και κάποιοι να μην είτε λειτουργούν σωστά στα δημοσιοπαλικά του καθήκοντα, είτε να έχουν μπει ακόμα ακόμα και παράνομα στο δημόσιο.